Καλημέρα σας. Παίρνουμε τα μέτρα μας. Το Ηράκλειο έχει μια παράδοση, η αλήθεια είναι. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και πιο έντονη στο να προσπαθεί και τα ζώα να βοηθάει, αλλά και το περιβάλλον. Η αλήθεια είναι, πρώτα απ' όλα, να ενημερώσουμε ότι πλέον τη διαχείριση εδώ και από το, αν δεν κάνω λάθος, από το 2011, τη διαχείριση για τα αδέσποτα ζώα την έχουν οι Δήμοι. Ναι. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι. Προηγουμένως την είχαν επικουρικά. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Ναι, και όσοι είχαν κτηνιατρικές υπηρεσίες και ή συνεργασίες με κάποιους συνδέσμους. Οι συνεργασίες προκύπτουν. Προκύπτουν μετά. Αν έχει ένας Δήμος κτηνιατρική υπηρεσία στον οργανισμό του, τότε και από πριν ήταν υποχρεωμένος. Mm-hmm. Και διέθετε χώρους και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Από το 2011 και μετά οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διαχειρίζονται τα αδέσποτα τα οποία προκύπτουν μέσα στο χώρο τους. Ναι, ισχύει. Από την αρχή ο Δήμος μας και με την προηγούμενη διοίκηση και με τη σημερινή έχει δείξει μια αρκετά μεγάλη ευαισθησία όσον mm-hmm. αφορά τα αδέσποτα. Χρόνο με το χρόνο βέβαια καταλαβαίνετε ότι επειδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει μια προϊστορία στους Δήμους, θεωρούμε ότι βελτιωνόμαστε. Ναι. Η απόλυτη βελτίωση είναι ότι δεν θα έχουμε αδέσποτα. Δηλαδή θα φτάσουμε σε τέτοιο μέγεθος, ώστε να πιστούμε όλοι μας ότι τα ζωάκια αυτά δεν θα πρέπει να τα βγάζουμε στον δρόμο. Ιδιαίτερα με τα σκυλιά, δηλαδή τα γατιά είναι και λίγο πιο αντίθεσα. Αν δεν τα στηρώσουμε είναι δηλαδή. Στην πραγματικότητα το μεγάλο πρόβλημά μας είναι τα γατιά. Mm-hmm. Πρόβλημα. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια πρόβλημα, πρόβλημα. Του να τα εντοπίζεις, του να τα στηρώσεις. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο πληθυσμός που προκύπτει από την αναπαραγωγή τους. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα οποία αφήνουμε εμείς έξω. Ούτε πάμε να τα εξαφανίσουμε. Πάμε να διαχειριστούμε τον πληθυσμό τους. Mm-hmm. Όταν θα τα εξαφανίσουμε, θα τα σκοτώσουμε. Ναι. Απλά, αν δεν αναπαράγονται, κάποια στιγμή θα κλείψουν. Προφανώς και αυτή είναι και η υποχρέωση του Δήμου. Μην γίνει ότι γίνεται S4. Ή όταν έχει μια καταγγελία ότι έχει βρεθεί ένα αδέσποτο, να το περισυλλέξει, να το στηρώσει, να του κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και να το επανατοποθετήσει στο σημείο που το βρήκε. Mm-hmm. Δεν είναι ότι τα κρατάμε κάπου τα ζώα, εκτός αν προκύψει ασθένεια ή επιθετικότητα, όπου προσπαθούμε με τις συμβουλές των πιο ειδικών να το ηρεμήσουμε το ζώο και να το επανεντάξουμε. Διαφορετικά δεν θέλω καν να αναφερθώ στο τι προβλέπει η νομοθεσία για αυτό το πράγμα. Αν κάποιο ζώο είναι επικίνδυνο, ισχύει ότι και για κάποιον άνθρωπο που είναι επικίνδυνος. Λογικό δεν είναι. Απλά δόξα τω Θεώ στο Δήμο μας δεν έχει τύχει τέτοια περίπτωση μέχρι τώρα τόσο επιθετικού ζώου για να προβούμε σε άλλες ενέργειες. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο για τους Δήμους, η αλήθεια είναι, γιατί ούτε την υποδομή έχουν. Υποχρεώνονται οι περισσότεροι Δήμοι, ειδικά οι Δήμοι της Αθήνας που δεν έχουν ανοιχτούς χώρους, υποχρεώνονται να κάνουν συμπράξεις με διάφορα πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, είτε αυτές είναι φιλοζωικές είτε είναι καθαρά ιδιώτες, ούτως ώστε να μπορέσουν να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες. Ναι. Φανταστείτε ότι το 2016 δεν τα χαλάμε τα χρήματα, δαπανώνται. Ναι, ναι. Δαπανηθήκανε περίπου 25.000 ευρώ. Το 2017 υπολογίζουμε ότι θα φτάσουμε στις 40.000 ευρώ και το 2018 θα τις ξεπεράσουμε κατά πολύ. Είναι ένα πρόβλημα αρκετά έντονο και αρκετά μεγάλο. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι αυτό, είναι οι γάτες. Οι περιπτώσεις που έχουμε για γάτες είναι οι τετραπλάσεις, να μην σας πω και πενταπλάσεις, από ό,τι σε σκυλιά. Είναι πιο δύσκολο να τις εντοπίσεις, δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Όταν αναπαράγονται οι γάτες γεννάνε 10-12. Έτσι γίνεται. Είναι το θέμα πιο δύσκολο. Τώρα έχουμε την Κυριακή μια εκδήλωση. Με τι αφορμή γίνεται πρώτα απ' όλα? Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, την Κυριακή 1η Οκτωβρίου. Και είναι μια εκδήλωση που είχαμε κάνει και πέρυσι. Φέτος προσπαθούμε να βελτιωθούμε λίγο, γιατί πέρυσι ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει. Είχε πάει καλά όμως, έτσι. Είχε πάει αρκετά καλά, παρόλο που είχε αρκετή ζέστη. Ναι, ναι. Είχε πάει καλά.
Φέτος είδαμε κάποια λαθάκια μας, προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Θέλουμε να το κάνουμε περισσότερο διαδραστικό φέτος από ότι πέρυσι. Πέρυσι είχαμε αρκετές ομιλίες από ανθρώπους αρμόδιους ή ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία και τρέχανε για αρκετά χρόνια και στο Δήμο μας. Αυτό νομίζω ότι οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Τρέξανε αρκετά χρόνια και στο Δήμο μας μέχρι να δημιουργηθούν αυτά τα προγράμματα και να υποχρεωθούν οι Δήμοι να κάνουν δουλειά. Τα προγράμματα. Ναι. Φέτος θα έχουμε πολύ λιγότερες ομιλίες, πιο εξειδικευμένες. Δηλαδή θα μας μιλήσουν για τις βασικές αρχές πρώτων βοηθειών σε ζώα συντροφιάς, καθώς και θα μας μιλήσει και η κυρία οικονόμου, η οποία κάνει μαθήματα σε ζώα θεραπευτές. Γιατί υπάρχουν και ζώα θεραπευτές, οπότε θεωρώ ότι είναι κάποια τα οποία είναι κάποιες ομιλίες που θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον και θα κρατήσουν το ενδιαφέρον. Και είναι και, και διαφορετικές από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ακριβώς. Έτσι, είναι κάτι καινούριο. Ακριβώς. Πού γίνεται η εκδήλωση? Η εκδήλωση γίνεται στο Θεατράκι, στο λεγόμενο Θεατράκι, στην πλατεία Κολοκοτρώνη, εδώ πέρα στο Νησάπ. Μάλιστα. 11 η ώρα το. Το διαδραστικό του πράγματος. Το διαδραστικό του πράγματος. Θα έχουμε κάποιες εκπαιδεύσεις που αφορούν ευκινησία. Δύο εκπαιδεύσεις για βασική υπακοή. Μία σε μεμονωμένο ζώο και μία σε αγέλη. Και θα έχουμε παρουσίαση σκύλων θεραπευτών με τους εκπαιδευτές τους. Και παράλληλα θα έχουμε και για τους μικρούς μας φίλους ένα εργαστήρι που το ονομάζουμε ζωγραφίζοντας σαν το Πικάσο, και θα κάτσουν με κάποιους ανθρώπους να ζωγραφίσουν. Να ζωγραφίσουν. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ώρες δεν είπαμε ώρες. 11 η ώρα είναι. 11 η ώρα το πρωί. Δεν νομίζω, δεν θα διαρκέσει. Εντάξει, δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, γιατί είναι Κυριακή. Σας είπα, θέλουμε να τραβήξουμε τον κόσμο να πλησιάσει τα ζώα. Δεν θέλουμε να τον κουράσουμε για να τον δούμε. Θέλουμε να του δείξουμε τι μπορεί να προσφέρει ένα ζώο στον άνθρωπο, γιατί πέρα από αυτό που τους προσφέρουμε εμείς, είναι πολλά αυτά τα οποία μας προσφέρουν τα ίδια. Όποιος έχει ζήσει με ζώα το ξέρει αυτό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη τύχη να ζεις με ζώα, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Οπότε φαντάζομαι το μήνυμα είναι: πάρτε και κανένα δέσποτο στο σπίτι, αν έχετε δυνατότητα να το ζήσετε. Μπορώ να σας πω ότι, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αδεσπότων, τουλάχιστον των σκύλων που έχουμε περισυλλέξει, έχουν υιοθετηθεί. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους της υπηρεσίας και κυρίως την υπάλληλο την οποία ασχολείται με το αρμόδιο τμήμα, γιατί ξέρετε, με έναν υπάλληλο καταφέρνουμε και βγάζουμε αυτά που άλλοι δεν βγάζουν με τρεις και τέσσερις. Ναι. Απλά αρκεί να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο που τον ενδιαφέρει και τον ενδιαφέρει και το θέλει. Ναι. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο όσον αφορά τις υιοθεσίες. Μακάρι να γίνει ακόμα καλύτερο. Βέβαια. Για τα ίδια τα ζώα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η ευαισθησία μας έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη για τα ζώα και ελπίζω να συνεχίσει να αυξάνεται έτσι. Θα σας πω ότι ισχύει, αλλά παράλληλα έχει αλλάξει πολύ και η νομοθεσία και έχουν γίνει είναι πολύ πιο σκληροί. Ναι. Και έπρεπε, και καλά να, κάνει, γίνει, έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή αυτό, γιατί τους φερόμαστε σαν πραγματικά σαν κάτι υποδέστερο. Μην ξεχνάμε ότι αυτά πατάγανε στη γη πριν από εμάς. Πριν από εμάς. Έτσι είναι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση την Κυριακή. Να επαναλάβουμε στις 11 η ώρα το πρωί. Έτσι, ναι, 11 η ώρα. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω. Να είστε καλά.